Σε Βενετία μετατράπηκε χθες βράδυ Λιμεσός εξαιτίας των ραγδαίων βροχών που πέφτουν κατά διαστήματα σε ολόκληρη την Κύπρο. Αρκετά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο της Λεμεσού, ενώ δεκάδες σπίτια και υποστατικά πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές αρκετών χιλιάδων λιρών. Σοβαρότατο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην κοινότητα Ζακακίου, η οποία θύμιζε εικόνα βιβλικής καταστροφής. Λόγω των καταρακτοδών βροχών, οι δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ζακακίου επέκρινε έντονα τόσο το Δήμο Λεμεσού, όσο και τα δημόσια έργα για κακοτεχνίες. Είχαν δώσει άδειες, έχουν κοπούν οι κόπεδα, εκτίστησαν σπίτια και δυστυχώς δεν έχουν μεριμνήσει για υπονόμους. Κάποτε υπήρχε φυσική ροή με ποταμό. Ο ποταμός τούτος τώρα έκλεισε, διότι έχουν κατασκευαστεί οι κόπεδα. Μια ηλικιωμένη γυναίκα είπε στην νευρικό κλονισμό όταν αντιλήφθηκε ότι τα νερά της βροχής κάλυψαν το κρεβάτι που κοιμόταν. Η μητέρα μου με τηλεφώνησε η ώρα 3.30 περίπου το πρωί. Την βρήκα σε έξαλλη κατάσταση, έπαθε κρίση. Αυτή είναι η Κύπρος του 2000 που έκαμε αίτηση για ένταξη στην ΕΟΚ. Στη βιομηχανική περιοχή Αγίου Αθανασίου πλημμύρισαν 3 εργοστάσια. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών υπέστη τη μεγαλύτερη ζημιά όταν τα νερά έφτασαν σε ύψος ενός περίπου μέτρου. Ο Διευθυντής της Προσβαστικής Υπηρεσίας Γιώργος Χατζηγεωργίου έσπευσε το πρωί στη Λεμεσό για να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της Προσβαστικής Υπηρεσίας Λεμεσού πήρε στην κυριολεξία φωτιά από τηλεφωνήματα αγανακτισμένων πολιτών που έβλεπαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεμεσού βρίσκεται επίποδος από τα χτες το πρωί. Έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα γύρω στις 100 κλήσεις για βοήθεια.